τρία πράγματα που πρέπει να έχεις πάντα στο νου σου και πρέπει πάντα να τα φροντίζεις για να έχεις την απόλυτη, σε ένα πολύ ψηλό βαθμό, απόλυτη δεν υπάρχει, ασφάλεια στην ιστοσελίδα σου. Πάμε να τα δούμε. Πρώτον, SSL. Το SSL Certificate, πρώτον, δίνει ένα σήμα ασφαλείας το λουκετάκι αυτό, το οποίο το βλέπει και ο υποψήφιος πελάτης σου, αλλά πλέον το βλέπει και η Google. Αυτό διαμορφώνεται από τον server, είναι free, μέσα από εκεί γίνεται εγκατάσταση και από εκεί και πέρα έχουμε ένα πιστοποιητικό ασφαλείας για να προστατεύουμε το site μας και να ενημερώνεται και ο υποψήφιος πελάτης ότι η ιστοσελίδα μας είναι από θέμα security, ok. Δεύτερον, ειδικότερα οι ιστοσελίδες που έχουν plugins, θέματα κτλ. Όπως τα WordPress sites, το θέμα ασφαλείας παίζει τεράστιο ρόλο. Πάρα πολλά sites καθημερινά, τα οποία ειδικότερα αυτά που έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα, δέχονται επιθέσεις από όλο τον κόσμο για χακάρισμα. Άρα λοιπόν, κάνουμε αναβάθμιση και update τα plugins, τα θέματα. Έχουμε μέσα firewall, ειδικότερα 1-2 plugins που είναι πιο γνωστά, τα οποία βοηθάνε ακόμα περισσότερο στο security και έχουμε και μία παρακολούθηση του τι συμβαίνει. Και ο σερβερ μας πρέπει να είναι ασφαλής. Αν ψάχνουμε πολύ φθηνού σερβερ, θα πρέπει να ξέρουμε τι θέμα ασφαλείας παίζει εκεί μέσα. Δηλαδή, μην παίρνετε ελαφριά την καρδία όταν ακούτε πάρα πολύ χαμηλές τιμές στου σερβερ, καθώς αν έχετε μία ιστοσελίδα η οποία πραγματικά σας φέρνει πωλήσεις από ένα σημείο και μετά και χακαριστεί, μετά τρέχεις και δεν φτάνεις για να καθαρίζεις φακέλους, ιούς, χώρια, τη ζημιά που αν δεν το πάρεις χαμπάρι μπορεί να σου κάνει στο SEO. Ειδικότερα να κάνεις SEO στρατηγικές. Όλο αυτό το κομμάτι λοιπόν στο θέμα της ασφάλειας θα πρέπει να το προσέχεις πάρα πολύ.